της περιφέρειας που είχε καλέσει την ανάδοχο εταιρεία στην Καλαμάτα σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Εκεί θέλω να σας πω το εξής, ότι καταρχάς ετέθη ένα θέμα το οποίο για μας είναι ουσιαστικό. Δεν μπορεί να υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ της περιφέρειας και της ανάδοχου εταιρείας και εμείς που έχουμε την πρώτη ύλη να είμαστε απ' έξω. Είναι απλά τα πράγματα. Δεύτερο, το 61, 62, 63 που λένε, το πήγανε ανάποδα. Είναι μετά από 25 χρόνια, θα καταλήξει να είναι 61, 62, 63. Μιλάμε γύρω στα 75 με ΦΠΑ και όλα αυτά και τα λοιπά και κάτι μεταφορές και όλα αυτά. Και να σου πω και το άλλο, ότι ενώ ο αρχικός ΠΕΣΔΑ προέβλεπε, αν θυμάμαι καλά, 11 σταθμούς μεταφόρτωσης, στο καινούριο ΠΕΣΔΑ έχει 2 ή 3, δεν θυμάμαι. Ή 2 ή 3. Βέβαια είναι κινητοί. Για να λέμε και την αλήθεια, δεν έχουν κόστος σημαντικό. Μπορεί αυτό να φτιαχτεί. Αλλά όμως είναι ένα θέμα το οποίο επιβαρύνει οπωσδήποτε το κόστος. Μιλάμε από ό,τι τα εκτιμούσαν εκεί, γύρω στα 75 ευρώ. Υπήρχε και ένα άλλο, το οποίο ενδεχομένως, αλλά όμως θα πω και τι, γιατί το έτσι και στον κύριο Ντατούλη προθέσαμε το άλλο θέμα που γνωρίζετε, μου είπε ότι δεν είναι έτσι και θα σας τα πω. Υπήρχε και το θέμα το εξής, του πλαφών. Δηλαδή σου λέει ότι για εγώ σαν εταιρεία πρέπει να έχω τόσους τόνους. Μου φέρετε, δεν μου φέρετε τόσους, εγώ θα πληρωθώ για τόσους. Αυτό έχει δύο αρνητικά. Το ένα είναι ότι μπορεί να πληρώνουμε για ποσότητες που δεν θα πάμε. Το δεύτερο είναι ότι δεν δίνει κίνητρο για να κάνεις και ανακύκλωση, να κάνεις κομποστοποίηση, ό,τι περαιτέρω θέλεις. Τρίτο, για την προσωρινή διαχείριση που μιλάμε. Σύμφωνα με τη σύμβαση, θα αρχίσει να υλοποιείται η προσωρινή διαχείριση από την ανάδοχο εταιρεία 10 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, η οποία τοποθετείται χρονικά στο πρώτο τρίμηνο του 2014. Που σημαίνει αυτό ότι εάν όλα πάνε καλά, μιλάμε για Δεκέμβριο, με Δεκέμβριο του 2014 ή Ιανουάριο του 2015, να ξεκινήσει η προσωρινή διαχείριση της περιφέρειας. Αυτά είναι τα βασικά που είπαμε. Από εκεί και πέρα, η περιβαλλοντολογική, το έδωσε και ο κύριος Σμυρνιώτης, είπε ότι, να πω και το εξής για να μην εκθέτω, αυτό το έδωσε στον κύριο Ντατούρη προχθές που ήταν εδώ στην περιφέρεια και μου λέει το πλαφόν των 150.000 τόνων που έχουμε καλύπτει με άνεση ότι θα είναι πάνω από 200-250 εκτιμούν. Άρα το πλαφόν των 150.000 τόνων που έχει μπει το χρόνο καλύπτει και δεν θα χρειαστεί να πληρώνουμε ποσότητες τις οποίες δεν θα τις πάμε. Αυτό πιστεύω ότι είναι σωστό. Όμως όπως αντιλαμβάνεστε, με μια διαχείριση της τάξης των 75 ευρώ τον τόνο, μιλάμε για σημαντικό κόστος. Για πολύ μεγάλο κόστος. Από το 61 που λέγαμε ευρώ, 62, πάμε στα 75. Για την περιβαλλοντολογική μελέτη, η οποία δεν θυμάμαι πόσες χιλιάδες είναι, είπε ότι τη ζητούσε και προσπαθούσε να την πάρει. Κύριος Μηνιώτης, μπορεί να την πήρε και από ό,τι γνωρίζω έκανε τελευταία στιγμή κάποια. Πήρε απόφαση στο Εθνικό Συμβούλιο της Έκτασης Συνεδρίας κατά της μελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Εγώ δεν μπόρεσα, δεν την έχω δει αυτή τη μελέτη. Ούτε και άλλοι δήμαρχοι. Αυτά σε γενικές γραμμές σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ορίστε, η επικεφαλής επί των ανακοινώσεων. Ναι, παρακαλώ, ορίστε. Σε σχέση, μιλήσατε για πλαφόν σε αυτό το ζήτημα. Ο όρος της περιφέρειας είναι ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα. Αυτή, ρωτήθηκε, είπατε πώς επιμερίζεται σε εμάς. Δηλαδή, η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα για τον Δήμο μας από τις 150.000 τόνους που έχουν πει, έτσι. Πώς επιμερίζεται στο δικό μας Δήμο? Το ανακοινώνει η περιφέρεια, είναι τόσο το νούμερο. Δεν είναι πλαφόν, είναι ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα. Ναι, εντάξει, το θέμα είναι πόσο αναλογεί σε εμάς. Τόνους, σαφέστατα η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα που θα είναι σε εμάς μας καλύπτει. Διότι έχουμε γύρω στις 40.000 τόνους η Λακωνία. Η Μεσσηνία έχει γύρω στις 100.000 τόνους. Αντιλαμβάνεστε ότι υπερκαλύπτεται αυτό. Αυτοί προσδοκούν, αυτοί με τις υπολογισμούς που πρέπει να θα είναι πάνω από 250.000 τόνοι. Άρα
η ελάχιστη γεννημένη ποσότητα σε εμάς θα είναι μέσα στα ποσοστά αυτά. Από εκεί και πέρα όμως είναι γεγονός ότι αυτό είναι ένα αντικίνητρο, όπως είναι να το κάνουμε. Δηλαδή αυτός που θέλει να πάει όσο το δυνατόν να κάνει με περισσότερη ανακύκλωση, να κάνει ό,τι και να πάει στη μηδενική βάση, να το πούμε έτσι, δεν λειτουργεί σαν κίνητρο αυτό. Αυτό είναι γεγονός. Ακριβώς αυτό θέλω να πω, κύριε Δημάρχη. Δηλαδή, αν εμείς σαν Δήμος καταφέρουμε και μειώσουμε στο 80% τα απορρίμματά μας, θα πληρώνουμε δηλαδή την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα. Δηλαδή, να το πω απλά. Εάν καταφέρουμε δηλαδή όλοι στην Πελοπόννησο και παράγουμε 100.000 τόνους, θα πληρώνουμε 150.000. Και αυτό είναι παράλογο, πιστεύω. Και μάλιστα, έχει από τις 150 μέχρι τις 200, είναι κάποια επιτροπή που κανονίζει και πώς πάει, και από τις 200 μέχρι 250 υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια πώς θα πληρώνεται αυτό το. Πάνω από την εγγυημένη ποσότητα. Μάλιστα. Εντάξει, προχωρούμε. Άλλες ανακοινώσεις. Κάποιοι συνάδελφοι, σύντομα παρακαλώ. Ορίστε, κύριε Αποστολακό. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, παίρνοντας αφορμή από την προχθεσινή εκδήλωση η οποία έγινε μέρος, η μερίδα, ας το πούμε, για την αγορά της αρχαίας Σπάρτης, θέλω να ρωτήσω, αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζουμε, βρίσκεται σε εξέλιξη και πρέπει μέχρι το τέλος του 2014 να έχει ολοκληρωθεί η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου. Όπως γνωρίζετε, η σχετική ανάδειξη είναι στο ΕΣΠΑ με περίπου, αν δεν απατώμε, 1.000.000 ευρώ, 992.000-993.000. Σε αυτό το χώρο υπάρχει η παλιά δεξαμενή της Σπάρτης, η οποία βρίσκεται στην κατάσταση την οποία ευρίσκεται. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει από τον Δήμο δυνατότητα, γιατί εάν τελειώσει το έργο της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου, δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή την δεξαμενή έτσι όπως είναι. Υπάρχει δυνατότητα στα σχέδια του Δήμου, εάν μπορεί ο Δήμος αυτή την δεξαμενή να την αναδείξει, γιατί από ό,τι γνωρίζω έχει ζητηθεί με σχετικό έγγραφο από το Υπουργείο Πολιτισμού, από την η παραχώρηση της σχετικής δεξαμενής, ώστε να ενταχθεί στο πρόγραμμα και αυτή μέσα της συνολικής ανάπλασης. Και αυτό έχει ζητηθεί από το Μάιο του 2013. Ο Δήμος δεν έχει απαντήσει στο σχετικό αίτημα. Πιστεύω ότι πρέπει να το δούμε αυτό. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτό το αίτημα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και δεν έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση. Να το δούμε, γιατί τελειώνοντας το έργο, έτσι, είναι κρίμα να παραμείνει αυτό στην κατάσταση που δεξαμενεί, στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερον, επειδή γινόμαστε δέχτες παραπώνων από παραγωγούς της λαϊκής αγοράς, γνωρίζουμε ότι μέχρι πρότινος παραγωγή είχαν φυτώρια σαν άλλη θέση στη λαϊκή αγορά. Αυτά εδώ και ένα μήνα έχουν αποσυρθεί, διότι είπε ο Δήμος. Κοιτάξτε, κύριε Δήμαρχε, εγώ μεταφέρω αυτά τα παράπονα τα οποία μας έχουν επισημάνει, μας έχουν πει. Υπάρχει κάποιος λόγος που δώσαμε την εντολή να αποσυρθούν οι συγκεκριμένοι παραγωγοί με τα φυτώρια? Αυτά τα δύο. Μάλιστα. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, γιατί μου κάνει και έκπληξη. Ακούστε. Αυτή η παραγωγή είχαν δύο χώρους. Μία για φυτώρια και μία για προϊόντα. Και είπαμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και όταν φτιάχνουμε το νέο κανονισμό, ήρθαν οι εκπρόσωποι τους, συζητήσαμε και τους είπαμε να κρατήσουν το χώρο που είναι τα φυτώρια και είναι πιο μεγάλος και να έχουν και τα προϊόντα τους εκεί. Διότι δεν μπορεί με μια ταμιακή μηχανή να έχουν δύο χώρους. Αυτά δεν γίνονται.
Και το κατάλαβαν, το δέχτηκαν και οι ίδιοι. Στο νέο κανονισμό, λοιπόν, που θα έρθει σύντομα, έχει περάσει το, ή θα περάσει από δημοτική ενότητα, γιατί συζητήσαμε και με τους έχοντες στα καταστήματα της δημοτικής αγοράς και με τους παραγωγούς, συζητήσαμε πώς θα κάνουμε το κανονισμό και θα το συζητήσουμε και εδώ, πριν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, πριν, για να καταλήξουμε σε αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν σε συνεννόηση με τους ίδιους παραγωγούς και το δέχτηκα. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Αν είναι κάποιο μεμονωμένο παραγωγό που δεν έχει ενημερωθεί από το φορέα που του εκπροσωπεί, δεν φταίμε εμεί. Αλλά εσεί πιστεύετε ότι μπορεί ένα παραγωγό, ένα που έχει φυτόρια, να έχει δύο θέσει στη λαϊκή, μία εδώ και μία παραπέρα, με μία ταμιακή μηχανή? Αν έχουν μία. Με μία άδεια. Ναι, με μία άδεια, δύο θέσει. Ούτε μία ταμιακή μηχανή. Λοιπόν. Ναι, όχι, εσεί σωστά το. Ναι, λοιπόν, σωστά. Φαίνεται δεν τον έχει ενημερώσει το συλλογικό του όργανο. Έτσι, γιατί οι εκπροσωποί τους, γιατί με αυτούς συζητήσαμε, πήραμε τις απόψεις τους και τις έχουμε βάλει μέσα τώρα για να το φέρουμε για να το περάσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα για το δεύτερο θέμα, εγώ αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχει παραχωρηθεί πριν το 10. Αυτό. Αν θυμάμαι καλά. Γιατί εξαμένει όμως. Να το δούμε. Εκτός αν υπάρχει να το δούμε. Όμως εκεί δεν είναι κυρίως η ανάδειξη. Περισσότερο περιπατητικά είναι τα παρεμβάσεις. Είναι όμως σημαντικές παρεμβάσεις και σε ό,τι αφορά την ανάδειξη. Εμείς, επειδή ο συγκεκριμένος ο καθηγητής, ο διευθυντής της αρχαιολογικής εταιρείας της αρχαιολογίας στην Ελλάδα, ο Γκρέκο, ο Εμμανουέλ Γκρέκο, είναι από τους πολύ καλούς, θέλαμε να γίνει μια έτσι ενημέρωση σε ό,τι αφορά την αρχαία αγορά που είναι στο συγκεκριμένο χώρο. Και μακάρι αργότερα να αναδειχθεί και η αγορά. Διότι αν πάμε στο αρχαίο θέατρο που πιστεύουν θα προχωρήσει, αναδειχθεί η αγορά. Είναι πολύ καλές παρεμβάσεις. Δεν ξέρω, είπατε κάτι άλλο και δεν θυμάμαι, κύριε Μουστολάκο. Ορίστε, κύριε Παλιώτη, να συντομεύουμε, παρακαλώ. Σύντομο θα είμαι. Θα ήθελα να κάνω αρκετές ερωτήσεις, αλλά θα κάνω δύο. Η μία αφορά, κύριε Δήμαρχε, επανέρχομαι μετά από τρίτη ερώτηση, αφορά το σχολείο της Πελάνας. Επειδή αυτές τις μέρες είχα μια διαμαρτυρία πάλι από το συγκεκριμένο σύλλογο, γιατί δεν γίνεται η παραχώρηση. Πιστεύω ότι στη θητεία μας θα το παραχωρήσουμε. Ότι θα διαμορφωνόταν, αυτό είχα να πει. Όχι, είπαμε ότι όλο έχει παραχωρηθεί ήδη σε υπάρχοντα σύλλογο. Ναι, να πάρουμε μια απόφαση, να δώσουμε και τη διαφορά. Και, μισό λεπτό. Και εμείς δεν μπορούμε να πούμε στην έξις. Εγώ έχω ξεκινήσει μια διαδικασία να υπάρξει συνένεση, μου το είπε και ο κ. Νικολακάκης προχθές, και σύντομα θα γίνει. Να το πάμε με έναν τρόπο ομαλό. Γιατί όταν έχει παραχωρηθεί και δημιουργήθηκε μετά ένα σύλλογο, αποσυστής από το σύλλογο που υπήρχε και λέει θέλω και εγώ αυτό, δεν μπορούμε εμείς να είμαστε σε διαδικασία. Θα κοιτάξουμε λοιπόν να εξυπηρετεί και ο σύλλογος ο άλλος, αλλά να πάμε ομαλά. Γιατί έχει παραχωρηθεί. Αυτό έχει γίνει εδώ, το συζητάμε εδώ και τρία χρόνια. Όχι τρία χρόνια. Αν δεν είναι τρία, είναι δυόμιση. Από ούτε την εποχή που ήταν αντιδήμαρχος ο κύριος Βέργαδος. Αν το έγγραφο είναι από το Μάη της θητείας μας που ξεκινήσαμε. Από το Μάη της θητείας μας που ξεκινήσαμε. Δεν είναι το ζήτημα τώρα, αν είναι 2,5. Δεν είναι όμως εύκολο να πούμε σε ένα σύλλογο που έχουμε παραχωρήσει, δώσε μας πίσω. Επειδή εκεί υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να το λύσουμε. Συνενετικά, αλλά πρέπει να λυθεί. Και το άλλο ζήτημα που αφορά, και βλέπω τώρα, δεν είναι το Καλαμούρης, αλλά βλέπω το Μάριο και πιστεύω ο κ. Ζωζάκης μπορεί να απαντήσει, είναι σε σχέση με το ιατρείο του Καστορίου, με το κτίριο που φτιάσαμε το κοινοτικό, αν έχει τελειώσει και πότε είναι να μεταφερθεί το ιατρείο. Γιατί αυτό το ρωτάνε εκεί και οι κάτοικοι και δεν είναι άσχημο να είναι έτοιμο και να μην το μεταφέρουμε. Εγώ γνωρίζω, αλλά νομίζω ότι καλύτερα να απαντήσει ο αρμόδιος. Α, δεν είναι. Όχι ο Καλομύρης. Λοιπόν, το ιατρείο είναι έτοιμο. Κάτι εξωτερικά έχει μείνει ελάχιστο να γίνει. Εξ όσων γνωρίζω, γιατί βέβαια είναι το θέμα του Δημήτρη, υπήρξε ένα πρόβλημα με την πληρωμή του εργολάβου. Εν πάση περιπτώσει, ναι, ήταν ο θέμα του Καραχάλιου. Υπήρξε ένα πρόβλημα με την πληρωμή και επιτέλους τώρα ξεπεράστηκε και θα μας παραδοθεί. Θέλω να πω το εξής όμως, το ουσιαστικό, πέρα από το αυτή τη στιγμή που εμείς μιλάμε στη Βουλή
ψηφίζεται ένα καινούργιο νομοσχέδιο για το περίφημο ΕΟΠΗ. Το ΕΟΠΗ θα περιλαμβάνει, θα είναι κάτι ξεχωριστό, και τα κέντρα υγείας και τα αγροτικά ιατρία θα φύγουν από τα νοσοκομεία και θα μεταφερθούν στο καινούργιο ΕΟΠΗ, στο παιδί το λεγόμενο. Οπότε εμείς ό,τι κινήσεις κάνουμε πια θα είναι, αφού θα ψηφιστεί, και μάλιστα σε 2-3 μέρες δεν θα ψηφιστεί, αφού ψηφιστεί θα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες κινήσεις για να το εντάξουμε στα πλαίσια του ΕΟΠΗ. Εγώ προσωπικά είμαι κατά αυτού του καινούργιου συστήματος, αλλά δεν έχει σημασία, αφού θα ψηφιστεί να μπορέσουμε να το εντάξουμε και να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Δηλαδή το μίνιμουμ που έχουμε βάλει είναι εκτός από τους 3 γιατρούς, οι οποίοι θα είναι μόνιμοι γιατροί, να προσθεθεί ένα μικροβιολογικό μηχάνημα και ένα ακτινολογικό μικρό. Αυτά είναι τα οποία θα βάλουμε μετά, αλλά εν πάση περιπτώσει ό,τι να γίνει θα γίνει μετά από την ψήφιση του ΕΟΠΗ που είναι σε 2-3 μέρες. Ελάτε, ο κύριος Αργυρόπουλος και ο κύριος Μιλιάκος. Επ' αυτού θέλετε κάτι? Όχι, άλλο θέμα. Είχε παραχωρήσει το δασαρχείο ένα γήπεδο στη Λογκάστρα για να γίνει κέντρο τοξοβολίας. Τελικά το είχε για πενταετία. Μέσα στην πενταετία έπρεπε να γίνει το κέντρο. Δεν έγινε και τώρα το δασαρχείο ξαναπήρε το κομμάτι αυτό. Είχαμε μιλήσει με τον κύριο Πουγάδη και τον κύριο Δήμαρχο. Είχαν πει ότι θα το κοιτάξουμε, μήπως και ξεκινήσουν οι διαδικασίες να το ξαναπάρουμε. Μας ξαναδώσει το δασαρχείο και να μην γίνουν τα έργα τώρα, τουλάχιστον να το έχει ο Δήμος. Δεν ξέρω αν έχει γίνει καμία ενέργεια, αν το έχουμε πάρει, αν τι έχει γίνει. Και ένα άλλο. Μάλιστα. Ναι, είχαμε πει από πέρυσι όμως ότι θα κάναμε ενέργειες πάλι και είχαμε μιλήσει ότι ή να παραταθεί ή να μας το ξαναπαραχωρήσει. Θα υπάρξει μια επικοινωνία. Έτσι. Και μια άλλη ερώτηση να κάνουμε. Δεν ξέρω με τον κύριο Ζωζάκη, με τους γιατρούς. Είχε γίνει ιατρικό κέντρο στη Λογκάστρα, αυτά τα καινούργια, τα σύγχρονα, που θα γινόντουσαν για αποκεντρωμένη η διοίκηση στα αγροτικά. Είχαμε αγοράσει και οικόπεδο με το Δήμο Μιστρά, 27.000, και είχε δρομολογηθεί. Είχαμε πει να δούμε αν τελικά προχωράνε αυτά, σταματήσανε. Τι γίνεται, θα το χρησιμοποιήσουμε το οικόπεδο Καπαλού, τι θα κάνουμε, αν ξέρετε κάτι. Μάλιστα. Ωραία, κύριε Δημαρχέ, κάτι. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Τώρα, από εκεί πέρα είναι θέμα, εγώ το βλέπω δύσκολο να γίνει πάντως σε αυτή τη φάση. Μάλιστα. Θέλετε να αποφασίσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν βλέπω. Εκτίμηση είναι αυτή, έτσι. Δεν σημαίνει ότι έχω κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση. Από ό,τι ακούω, δεν βλέπω. Κύριε Τζουρτζάκη, εσείς τι λέτε από αυτό? Εγώ λέω το εξής. Επειδή είναι γνωστό ότι το κράτος σήμερα για τους γνωστούς λόγους βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε εμείς σαν Δήμος, είτε σαν υπηρεσίες, είτε σαν χώρο, αν μπορούμε να προσφέρουμε κάτι στο νεογέννητο σύστημα, πιστεύω ότι θα έχουμε μια προνομιακή μεταχείριση. Και πιστεύω ότι πραγματικά ό,τι μπορούμε να τους προσφέρουμε, όπως πορευτήκαμε δηλαδή και στο Καστόρι, μακάρι είναι έτσι να γίνει και στη Λογκάστρα, να προχωρήσει, γιατί και αυτοί υπολογίζουν ότι δεν θα πληρώνουν ενίκια, δεν. Άρα λοιπόν τους έχουν ένα ερέθισμα παραπάνω για να... Ναι, άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να το προχωρήσουμε. Έλα κύριε Μιλιακό, για να προχωράμε. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, δύο θεματάκια θέλω να δείξω. Το πρώτο αφορά τις εργασίες που γίνονται στην Οδό Λεωνίδου και απλά θα ήθελα να ρωτήσω εάν, επειδή καθημερινά γίνονται, υπάρχουν εγκρίνες ανάμεσα στους εργολάβους. Προχθές είδα κατεβάζανε κυβόλυθους. Αν έχει ληφθεί πρόνοια, μήπως αρχίσουν και στρώνουν κυβόλυθους και μετά πάει ο εργολάβος της σύνδρευσης και τους ξαναξυλώνει. Και τέλος πάντων, επειδή κάποια μέρα όταν πήγαν να σκάψουν, κατευθείαν κόπηκαν καλώδια του ΟΤΕ και τα λοιπά. Μήπως θα έπρεπε τώρα, μελλοντικά δεν ξέρουμε τι θα χρειαστεί, οι οπτικές σύνες θα χρειαστούν να περαστούν, δεν ξέρω τι, να γίνει μια πρόβλεψη στη διαμόρφωση των πεζοδρομίων, να περαστούν σωλήνες, οτιδήποτε άλλο, που μελλοντικά να μπορούν να περαστούν δίκτυα, εκτός από την ίδρυψη που γίνεται καινούρια και άρα δεν θα έχει πρόβλημα, και την αποχέτευση που ήδη είναι εντός της οδού, άλλα δίκτυα που έχουν σχέση με τέτοια πράγματα. Γιατί φοβάμαι ότι θα ξαναβρεθούμε πάλι στην κατάσταση ή να ξαναξυλώνουμε αυτά τα οποία έχουμε φτιάξει
Μάθε την έννοια, το ένα θεματάκι. Το δεύτερο θέμα, μετά από πολλούς μήνες ξαναεπανέρχομαι. Και λυπάμαι που επανέρχομαι, γιατί τελικά φαίνεται ότι κάτι δεν έχει πάει καλά στην όλη ιστορία. Είχαμε μιλήσει για αυτό το περίφημο ασύρματο δίκτυο του Δήμου, το οποίο τελικά ποτέ δεν λειτουργήσε και δεν λειτουργεί. Και τελικά κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε, έστω στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι έγινε με εκείνη την περίφημη εργολαβία των 4 εκατομμυρίων, πού πήγαν αυτά τα χρήματα, τελικά μπήκαν αυτά τα μηχανήματα, έχουν τοποθετηθεί, χρειάζεται κάποια συντήρηση για να λειτουργήσουν. Κάτι πρέπει να γίνει. Εδώ ακούμε ότι τώρα σιγά σιγά, σήμερα μετά από τόσα χρόνια, άλλοι Δήμοι λέει ξεκινάνε WiFi σε όλο το Δήμο. Εμείς είχαμε ξεκινήσει σαν Δήμος εδώ και 5 χρόνια. Πού βρίσκεται αυτή η κατάσταση? Ορίστε κύριε Δήμαρχε. Αυτό λειτουργούσε στα σημεία που είχαν προκαθοριστεί στη Σπάρτη. Όμως επειδή ξεκινάει αυτό το πρόγραμμα που λέτε, ήδη έχουμε αποστείλει εμείς επάνω. Περίπου θα είναι τώρα για να θυμηθώ, στη Σπάρτη παίρνουν περίπου άλλες 10 θέσεις, όμως για να τοποθετηθούν Wi-Fi πρέπει να είναι με 600 κατοίκους και πάνω το χωριό. Μπορούμε όμως σε κάποια σημεία, παραδείγματος χάρη, όπως στο ΚΤΕΛ υπάρχει, στο Πανεπιστήμιο υπάρχει, στα σχολεία κάτω έχουμε βάλει, στην πλατεία υπάρχει, στο Άσος του Βουδέ θα μπει, στο ΟΤΕ θα μπει, μιλάμε για όλα τα χωριά τα μεγάλα, θα τοποθετηθούν. Έχει φύγει επάνω, σύμφωνα με τα κριτήρια που μας έχουν πει, και είναι, δεν θυμάμαι το, είναι αρκετές θέσεις σε όλο το Δήμο. Μάλιστα. Το άλλο θέμα ποιο είπατε? Για τη Λεωνίδου. Κοιτάξτε να σου πω. Έτσι και ταυτόχρονα μου δίνει και την ευκαιρία να ζητήσω έτσι κατανόηση από τους συμπολίτες μας. Καταρχάς, έχει περάσει η ΔΕΗ, έχει περάσει η Σωλήνωση. Εμάς τώρα με το καινούριο φωτισμό που θα μπει θα είναι υπόγειο. Η ΔΕΗ όμως δεν είναι έτοιμη να πάρει τις κολόνες. Εμείς θα έχουμε υπόγειο φωτισμό στη Λεωνίδου. Διότι θα τοποθετηθούν άλλες κολόνες, φωτιστικά μάλλον, όχι κολόνες που υπάρχουν τώρα. Ο ανάδοχος, ο χερός, γιατί όσο αφορά την. Καταρχάς προηγείται η ΔΕΙΑΣ. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Προηγείται και ακολουθεί, οπότε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ο ανάδοχος, όπως το σκέφτεται, είναι να ξεκινήσει ήδη να ρίχνει τσιμέντο σε όσα έχει σκάψει, για να μπορεί ο κόσμος να κυκλοφορεί και να μην υπάρχει λάσπη ή σκόνη αργότερα. Ο καιρός όμως δεν το έχει επιτρέψει, και να αρχίσει μετά να τοποθετεί τους κυβόλιθους. Ή να υπάρχει στην πορεία ένα κομμάτι που θα μπαίνουν, ένα τετράγωνο που θα μπαίνουν κυβόλιθοι, ένα με τσιμέντο, ένα που θα σκάβει. Και να πηγαίνει έτσι προς αυτή την κατεύθυνση. Έλα κύριε Βραδίνη. Εδώ στον Άγιο Νικόλαο που είναι το γεφυράκι, ένα δάπεδο έχει φθαρεί τελείως. Μήπως να προλάβουμε το κακό να μην πέσει και είναι τα έξοδα πολύ περισσότερα. Κάτω το πόδι της γέφυρας. Το όχι ότι οι ανάδοχοι και βράδυ πήγαιναν μετά και έρναν χώρμα που να ρίξουν, τίποτα άλλο μπορούν να κάνουν τώρα. Μια βροχή όμως αν πέσει, καταλαβαίνετε ότι αμέσως δημιουργούνται λακκούβες. Και έχουν δημιουργηθεί και μεγάλες λακκούβες. Και όσο μπορούν, ή δυνατόν την ίδια μέρα ή το απόγευμα, το βράδυ, όταν μπορούν δυνατότητα, πάνε και κλείνουν αυτές τις λακκούβες. Γι' αυτό, επειδή όμως τώρα πλέον οι εργασίες είναι σε μεγάλο δίκτυο, όποιος επισημαίνει κάτι να το λέει, γιατί μπορεί να μας ξεφύγει. Δεν μπορεί να σημαίνει ότι έχουμε άμεση έτσι αντίληψη με το παραμικρό που γίνεται. Μάλιστα. Ελάτε να πάμε και στους Προέδρους. Σύντομες ανακοινώσεις. Κύριε Περγαντή, τι θέλετε? Εγώ θέλω να παρακαλέσω, ευκαιρία που είναι και τηλεόραση, κάποιους κυρίως τώρα, δεν ξέρω, που αγαπούν υπερβολικά τις ομάδες του, κυρίως δύο μεγάλες, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, να μην δείχνουν την αγάπη τους πάνω στις πινακίδες. Και το λέω αυτό συγκεκριμένα γιατί, όπως πηγαίνουμε και για το χωριό μου, δηλαδή η πινακίδα δεν φαίνεται καθόλου. Την έχουν βάψει μαύρη και έχουν γράψει κάποια συνθήματα. Και τώρα, μάλιστα, είδα προχτές στο Γουδέ την πινακίδα που είχαν βάλει επί Δήμο Μιστρά, που έδειχνε όλα τα σημεία του Καποδιστριακού, έχουν γράψει κάποιο. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πολύ άσχημο και για τους τουρίστες. Και θέλουμε να δείχνουμε σε αυτούς τους επισκέπτες πού πηγαίνουν τα χωριά μας, πού είναι οι αρχαιολογικοί χώροι που είναι και δεν μπορούμε να τα δείχνουμε. Θέλω να παρακαλέσουμε αυτούς κυρίως να σταματήσουν αυτά τα γραψίματα για να μην τρέχουμε κι εμείς από πίσω να προλάβουμε. Μία ευχαριστήρια επιστολή από το Παράρτη Μαλακωνίας, Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, που μας ευχαριστεί διότι ανταποκριθήκαμε στο αίτημα του παραρτήματος για παραχώρηση χώρου στέγασης γραφείου και κέντρο εκπαίδευση των μελών στα παλιά δημοτικά σφαγεία. Έτσι. Και μας ενημερώνουν ότι έχουν κάνει όλες τις ενέργειες για την τελική διαμόρφωση του χώρου. Και επίσης έχει έρθει από τον πρόεδρο
τοπικού διαμερίσματος Λιαντίνας Πολοβίτσας στον κύριο Νικολακάκο μία επιστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παρακαλεί να γίνει ανακοίνωση για ζημίες στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λιαντίνας Πολοβίτσας από την Αεροποντή. Παράκληση στο έγγραφο να αναγνωστεί. Η καταιγίδα 21-22 Δεκεμβρίου δημιούργησε πολλές και μεγάλες ζημίες στον κοινοτικό δρόμο Συγκοινωνίας Ποταμιάς Λιαντίνας Γοράνων, στον οποίο έχει διακοπεί και η συγκοινωνία. Σε όλους τους αγροτικούς δρόμους δημιούργησε μεγάλες διαβρώσεις στα κτήματα και στα δέντρα. Οι εργασίες από το Δήμο ήταν πρόχειρες και βραδείς. Δεν έχει καθαριστεί ο κεντρικός δρόμος συγκοινωνίας με κινδύνους να αλλάξουν ροή τα επόμενα βρόχινα νερά στους δρόμους και τα κτήματα. Οι αγροτικοί δρόμοι είναι απροσπέλαστοι με οχήματα, ακόμη και πεζή. Από τα ρέματα έχουν δημιουργηθεί γράνες επί των δρόμων, διότι έχουν βουλώσει τα περισσότερα γεφύρια και έχουν γίνει κατολιστοί στους δρόμους. Λέει ο κύριος Πρόεδρος ότι έχει ζητήσει προφορικά να έρθει υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας να καταγράψει τις ζημιές σε δρόμους και κτήματα για να μεριμνήσει ο Δήμος. Ζητά από τον κύριο Δήμαρχο να προσκομίσει και το Συμβούλιο οποιοδήποτε έγγραφο παραστατικό που να φαίνεται έργο ή κόστος Δημοτικού Διαμερίσματος Λιαντίνας Πολοβίτσας, διότι ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει έργο του Δήμου για ίδρυυση Πολοβίτσας έστω και ένα ευρώ. Τα δηλώνω αυτά διότι ο κύριος Δήμαρχος είχε αναφερθεί σε έργο αποκατάστασης ίδρυυσης Πολοβίτσας, θέλοντας να διαψεύσει εμένα ανακριβώς με τα χειρότερα λόγια. Δεν έγιναν έργα που είχαν εγκριθεί, διάνοιξη δρόμων, τσιμέντα εντός του χωριού, άσφαλτος εντός του χωριού, λακκούβες στον κεντρικό δρόμο, κολόνες ΔΕΗ. Λόγω των προβλημάτων έχει διακοπεί η συγκοινωνία. Και ένα έγγραφο το οποίο κοινοποιείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας και Δήμαρχος Σπάρτης. Κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε κάτι? Την ημερομηνία διαβάστε. Η ημερομηνία είναι. Την ημερομηνία που το έγραψε τώρα. 8 πρώτου του 14, είναι πρακτικό 25 και ήρθε στο σώμα 9 πρώτου. Όχι, όχι, λέω πότε το έγραψε. Το 8 πρώτου. Και έχει χρεωθεί στον κύριο Αντιδήμαρχο. Προφανώς, κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε να δώσετε απάντηση σε αυτά, έτσι. Εντάξει, δεν ήμουν ακόμα ημερομηνία 8 πρώτου που το έγραψε και 21 πρώτου που αναφέρεται, οι πλημμύρες γίνηκαν στις αρχές του μήνα. Προφανώς το έγγραφο είναι σε συνέχεια της προηγούμενης παρουσίας του Προέδρου εδώ σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμος Σπάρτης από το ίδιο το βράδυ ήταν παρόν σε όλα τα χωριά και ίσως είναι και ο πρώτος πρόεδρος που παραπονιέται. Δεν έχω ακούσει άλλο πρόεδρο να παραπονιέται. Την επόμενη μέρα το πρωί το μηχάνημα του Δήμου με χειριστή το ράλι Αντώνη έκανε τη διαδρομή από Καμίνια, Γοράνους, Βασιλική και επιστροφή από Λιαντίνα από τα Μια Καμίνια, παρέμβαση από το πρωί μέχρι το βράδυ, τον πήρε νύχτα. Το έχουμε ανακοινώσει και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα ο δρόμος αυτός που παίρναγε και το λεωφορείο είχε κλείσει σε 18 σημεία. Τη μεθεπόμενη, πάλι ο ίδιος ο χειριστής ο Ράλης μαζί με φορτηγό του Δήμου, τις δύο επόμενες ημέρες συνεχόμενα, εργάστηκαν στο συγκεκριμένο δημοτικό διαμέρισμα της Λιαντίνας Πολοβίτσας. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα έχει εργαστεί και ο Καλκάνης από τους Γοράνους και εργάτες έχουν εργαστεί στον καθαρισμό των φρεατίων. Έχει εργαστεί ο πολίτης από τα Καμίνια στην αγροτική οδοποιία. Κατευθείαν τις επόμενες ημέρες εργάστηκε μηχάνημα από την ίδια τη Λιαντίνα, έκανε περίπου 20 ώρες μοντοζάκι στους αγροτικούς δρόμους. Και το σύνολο του δημοτικού διαμερίσματος έχει καθαριστεί. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόμα προβλήματα και χρειάζεται να γίνουν κάποια τεχνικά έργα. Αυτό είναι σαφέστατο, δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα υπόλοιπα. Αλλά το κομμάτι. Ελάτε. Το κομμάτι Λιαντίνα Πολοβίτσα έχουν γίνει περισσότερες εργασίες. Όσο αφορά για το δίκτυο ίδρυψης. Υπάρχει ευχαριστήρια επιστολή του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολοβίτσας για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο λύθηκε μετά από πολλά χρόνια. Το κόστος το γνωρίζει η ΔΕΙΑΣ, δεν είναι θέμα του Δήμου. Και θέλω να πω το εξής, ότι δεν είναι μονάχα το κόστος που έκανε η ΔΕΙΑΣ για τη σύνδεση. Είναι και το κόστος που έχουν γίνει στους Γοράνους τα προηγούμενα χρόνια στο να γίνει η γεώτρηση, στο να γίνει όλο αυτό το δίκτυο, γιατί το ζήτημα της Πολοβίτσας λύθηκε απλά με μία σύνδεση από τους Γοράνους. Δεν είναι λοιπόν μονάχα το κόστος ΔΕΙΑΣ τώρα, είναι και το κόστος που αφορούσαν τους Γοράνους και θεωρώ ότι περισσότερο θα έπρεπε να υπάρχει ένα ευχαριστώ ως προς το Δημοτικό Διαμέρισμα Γοράνων. Δεν ξέρω αν οι Γοράνοι το δώσανε το περίσσευμά τους, δώσανε νερό, παρά να γίνεται όλη αυτή η συζήτηση. Ορίστε, κύριε Δημαρχέ. Λοιπόν, κύριε Κοκορέ, εγώ επειδή εξεπλάγει που δεν είχατε το έγγραφο, γιατί δύο μέρες το συζητάμε, έπρεπε να δοθεί απάντηση όχι Δήμων. Για του Προέδρου, να διαβάσετε το έγγραφο. Του Πολιτιστικού Συλλόγου. Να διαβάσετε το έγγραφο.
Και έτσι μετανιώνω που την προηγούμενη φορά δεν άφησα τον κύριο Κονίδη που ζητήσε το λόγο με την παρουσία του κυρίου Προέδρου εδώ, που έλεγε ότι δεν, και δεν τον υπολογίζουμε, ότι ζητούσε εργάτες, τους έστειλε ο κύριος Κονίδης το πρωί και ο κύριος αυτός πήγαινε και μάζευε ελιές. Ναι, και οι εργάτες περιμένουν τον κύριο Πρόεδρο. Λοιπόν, αυτός είναι ο κύριος Πρόεδρος. Και δεν έχει αντιληφθεί ακόμη ο κύριος Πρόεδρος ότι πλέον δεν είναι αρμόδιος ο Δήμος για την ίδρυυση. Και από εκεί και πέρα τι άλλο να πω. Περιτέμπουν τα σχόλια, σταματάει εδώ γιατί αρχικά δεν έχει και νόημα και αντικείμενο να ασχολούμεθα. Εσείς θέλετε, κύριε Δήμαρχε. Απλώς μια διευκρίνηση, κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω επιπλέον. Λυπάμαι πολύ, διότι καμία συνεργασία δεν είχαμε, κανένα τηλέφωνο στην Εθνική. Λοιπόν, να κλείσουμε τώρα με τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Συνοδεινό. Κάτι θέλει σημαντικό να ανακοινώσει στο σώμα. Τι θέλετε, πείτε.